την εντύπωση ότι η Ελλάδα μας δεν θα χαθεί και τώρα. Η Ελλάδα μας δεν θα χαθεί. Όχι, όχι, όχι. Ποτέ, ποτέ. Είμαι ποτέ, περήφανη ποτέ. Που είμαι Ελληνίδα και Κρητικιά. Με αυτά τα μάτια η κυρία Ανθούλα έχει δει κακουχίες και δύσκολα χρόνια. Έχει δουλέψει σαν αγρότησα και ποτέ δεν φοβήθηκε τη σκληρή δουλειά. Σήμερα στα 83 της χρόνια στέλνει το πιο αισιόδοξο αλλά και ηχηρό μήνυμα για την Ελλάδα. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας τις ημέρες αυτές ίσως περισσότερο από ποτέ θυμούνται τα Χριστούγεννα της ζωής που διένυσαν και αναπολούν. Χωρίς παπούτσα βέβαια, ξυπόλυτη, ήταν στα νερά μέσα, λασπούσαμε. Αυτά δεν μπορεί να τα ξεχάσει τα Χριστούγεννα. Κοπέλια ήμασταν και σιώνιζε με τα κοντά πατελονάκια και βγαίναμε και λέγαμε τα κάλαντα για να μας έδωσουν δύο χαλιές σταφίδες, μια χαλιά σταφίδες. Και ένα μπιταράκι με τσιβρούες. Ξεπεράσαμε σήμερα ή δεν λέτε. Ναι, σήμερα αυτά, είναι όλα ρόδινα. Αυτά εξαρτάται εδώ, κύριε, και συγγνώμη να το πω, από την νεολαία. Οι παλιές νοικοκυρές περιγράφουν στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης τις ετοιμασίες, τα ξεφουρνίσματα και το οικογενειακό τραπέζι, όπου όλοι μαζεύονταν για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Κάναμε ψητό, κοτόπουλο, σούπα, κοτόπουλα, μάλιστα. Κάναμε χριστόψωμο. Είχαμε το αργαλιό, ακόμη το έχουμε, στο χωριό, ναι. Το αργαλιό μας, όλα τα πάντα, ό,τι μπορούσαμε, κάναμε. Να φάμε και ένα γλυκό και κάτι, να κάτσουμε να ξεκουραστούμε. Και λέγατε πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα και ωραία, που δεν ξεχνιούνται. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης συγκινημένος άκουσε τις ιστορίες των ηλικιωμένων που φιλοξενούνται στον ξενώνα ζεστή αγκαλιά στο Κοκκίνι Χάνι, οι οποίοι μάλιστα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν και μια γιορτινή ατμόσφαιρα με κάλαντα, τραγούδι και χορό. Πόσο την αγαπάς? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί την αγαπάς? Είναι καλή και με αγαπάει και αυτή. Ήρθες αργά, δεν πρόλαβες. Πρόλαβε κάποιο άλλη. Τώρα δεν έχω στην καρδιά τόπο για να σε βάλει. Σήμερα πρέπει να είμαστε ενωμένοι όλοι και όχι μόνον οι μεγάλοι, όχι μόνον μιας ηλικίας, αλλά όλες οι ηλικίες. Γι' αυτό θεωρώ ότι η σημερινή αυτή συνάντηση και εκδήλωση ήταν πολύτιμη. Θέλουμε να ευχηθούμε και εμείς από μέρος μας χρόνια πολλά, με υγεία, αγάπη και καλή χρονιά σε όλους μας.